Σε τι ποσοστό έχουν συμβάλει ελληνικές επιχειρήσεις στη δημιουργία ελληνικών δορυφόρων? Ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν συμβάλει στην κατασκευή του δορυφόρου, ούτε του ΕΛΑΘΑΤ 2, ούτε ΕΛΑΘΑΤ 3. Αλλά θέλω να σας πω ότι η συμμετοχή, η μελλοντική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στους δορυφόρους ΕΛΑΣΑΤ είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε αυτή την περίοδο με άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον χώρο των δορυφορικών και διαστημικών αντικειμένων και εξετάζουμε την περίπτωση ίσως σε μελλοντικό δορυφόρο ΕΛΑΣΑΤ να υπάρχει εξοπλισμός κατασκευασμένος στην Ελλάδα. Δεν σας κρύβω ότι με αφορμή τη δημιουργία του ελληνικού οργανισμού διαστήματος έγιναν περισσότερο, πύκνωσαν κατά κάποιο τρόπο οι συζητήσεις της ΕΛΑΣΑΤ με το ελληνικό δημόσιο και με τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα σε έναν επόμενο δορυφόρο της ΕΛΑΣΑΤ να υπάρχει συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην κατασκευή. Τι περισσότερο μπορεί να προσφέρει ο ελληνικός οργανισμός διαστήματος? Σε πρώτη φάση να αποκτήσουμε σίγουρα μια στρατηγική για το διάστημα. Να μπορέσει με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια κατεύθυνση στον κόσμο, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό, στον κόσμο που ασχολείται, να αποκτήσει μια κατεύθυνση και η χώρα να δώσει επιπλέον μια κατεύθυνση σε εταιρείες αυτές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δορυφορικό πρόγραμμα, ένα διαστημικό πρόγραμμα. Ξέρετε, οι δορυφορικές επικοινωνίες γενικά αποτελούν σχεδόν το 1 τρίτο των επικοινωνιών παγκοσμίως. Δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο, αν με κάποιο τρόπο σταματήσουν οι δορυφόροι να μεταφέρουν σήματα, να εκπέμπουν σήματα, τότε θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην επικοινωνία παγκοσμίως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι χώρες, όπως και η Ελλάδα, έχουν σίγουρα δορυφορικά προγράμματα. Έχουν προγράμματα τα οποία αναπτύσσουν είτε εξοπλισμούς είτε τηλεπικοινωνίες, χρησιμοποιούν γενικά τους δορυφόρους. Θεωρώ ότι με τη δημιουργία του ελληνικού οργανισμού διαστήματος η Ελλάδα θα μπορέσει επιτέλους να αποκτήσει κατεύθυνση. Το πόσο με ενδιαφέρει και εφόσον με ενδιαφέρει, πόσο θέλω να το αναπτύξω το χώρο του διαστήματος. Ακούμε συχνά ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τα δικαιώματά της στο διάστημα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Να ξεκινήσουμε πρώτα το βασικό, ότι δεν έχουν όλες οι χώρες πρόσβαση στο διάστημα. Δηλαδή, η τροχιακή θέση των 9 μοιρών που λέμε ότι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο με τις ραδιοσυχνότητες που αυτή φέρει, η Ελλάδα είναι από τις χώρες της. Δεν μπορεί να πει ότι και 27 χώρες, για παράδειγμα, της Ευρωζώνης έχουν όλες τροχιακές θέσεις στο διάστημα και πρόσβαση στο διάστημα όπως έχει η Ελλάδα. Τροχιακή θέση στο διάστημα, φανταστείτε, έχουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Αγγλία, μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομάδα αυτών των χωρών που έχουν πρόσβαση στο διάστημα ανήκει από το 2003 και η Ελλάδα. Και το χειρίζεται από το 2003 μέχρι και σήμερα μέσω των δορυφόρων ΛΑΣΑΤ. Η καλύτερη χρήση η περιουσία που έχει στο διάστημα Ελλάδα από τις 39 μοίρες ανατολικά μπορεί να τη βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει υπηρεσίες στο στρατό, υπηρεσίες σε δημόσιες φορείς που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, να ενώσει υπηρεσίες για την προστασία του πολίτη,